Η γλώσσα του σώματος του κυρίου Δασκαλάκη τι σας έχει δείξει μέχρι σήμερα? Το κύριο Δασκαλάκη τον χαρακτήρισα προχθές και αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι τρεμιά. Ένας ο οποίος χάνει τα παιδιά του και πάει στα δικαστήρια για να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Και βγαίνοντας από εκεί είδατε όλοι σας έναν άνθρωπο που μόνο λύπη, μόνο πόνο, μόνο οδύνη δεν έδειχνε. Το αντίθετο όμως έδειξε την επόμενη μέρα όταν πήγε να καταθέσει. Βγήκε έξω και χάνε τον δρόμο. Όπως είδατε στις κάμερες της τηλεόρασης. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και κάτι άλλο. Κάνει κάποιες δηλώσεις αυτή τη στιγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες είναι ουσιαστικά δηλώσεις κατά της πρώην συζύγου του. Νυν πρώην, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι. Αλλά μια κατάθεση η οποία έδωσε στο ανακριτή και είδε το φως της δημοσιότητας η συντριπτική πλειοψηφία του περιεχομένου της, είναι το αντίθετο. Εκεί εκδηλώνει σχεδόν την απόλυτη στήριξή του στην πρώην σύζυγό του. Άλλα λοιπόν κατέθεσε και άλλα βγήκε και λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το ρωτάω εγώ, γιατί? Τι είναι αυτό που κρύβει? Από την άλλη πλευρά ξέρουμε όλοι μας ότι δεν είχαν επικοινωνία, διαζώσεις. Υπάρχει όμως ένα μήνυμα που στάλθηκε μέσω της κατάθεσης στην πρώην σύζυγό του. Ότι εγώ είμαι εδώ και σε στηρίζω. Ναι. Με τον τρόπο που κατέθεσε αυτά τα πράγματα. Έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας κατά τη δική μου εκτίμηση. Δεν διεκδικώ το αλάτι σε καμία περίπτωση. Αυτή η στήριξη, η δικονομική, να το πω έτσι, σε σχέση με την καταγγελτική παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείχνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, να το πω έτσι, μας δουλεύει. Κύριε Κατερινόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η κυρία Πεσπυρίγκου έχει προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει τις αρχές? Και δεν μιλάω μόνο για το διάστημα αφού είδε το φως της δημοσιότητας η υπόθεση αυτή, αλλά ίσως και νωρίτερα με κάποιες κινήσεις της. Πολύ νωρίτερα. Και αν δεν είχε βγει στη δημοσιότητα ο θάνατος του τρίτου παιδιού, πιστεύω ότι η υπόθεση θα είχε λήξει, θα είχε μείνει εκεί και τρία παιδάκια έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Βεβαίως η προσπάθειά της ήταν καταφανέστατη από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Βέβαια, τώρα η προσπάθειά της κύριε και το δικαίωμα του έχει κάθε κατηγορούμενος να αρνηθεί την οποιαδήποτε κατηγορία του αποδίδεται. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πείθει. Όπως δεν πείθει και ο σύζυγός της. Γιατί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα γνωρίζει. Ή κάποιος κρατάει κάποιον. Αλληλοκρατιώνται, να το πω έτσι. Ναι, ο ένας κρατάει τον άλλον. Σωστό. Ακριβώς. Ακριβώς. Πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για το ζευγάρι και ενδεχομένως και για κάποια άλλα πράγματα.